Λοιπόν, Τζούλιαν, είσαι έτοιμος για την πρόκλησή σου. Πρέπει να περάσεις 24 ώρες στην αναπηρική καρέκλα. Ναι, φυσικά. Πρέπει να μπορώ να το καταφέρω, έτσι. Τι θα μπορούσε να είναι? Ναι, αυτό θα το βιώσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν είσαι τόσο δεμένος σε μια αναπηρική καρέκλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα πόδια σου. Ναι, ας δούμε πώς θα πάει. Έτσι, Τζούλιαν, έχω προετοιμάσει το αυτοκίνητο τώρα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, Λάσε, τότε θα συναντηθούμε πάλι αύριο. Και τότε μπορώ να σας πω. Πώς πήγε? Μπαμπά, ίσως μπορείς να μου ανοίξεις την πόρτα. Δεν μπορώ να περάσω τώρα. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο τώρα με αυτό. Αμαξίδιο, αυτό έχει ένα πρώτο διαγωνισμό, έτσι. Είναι ήδη το αυτοκίνητο, Ιούλια, ναι, έτσι. Είναι πολύ καλό που υπάρχει μια ράμπα εδώ για το αμαξίδιο. Είναι λίγο απότομο. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κατέβω από εδώ πολύ προσεκτικά. Εντάξει, σχεδόν τελείωσε. Ω, τώρα αλλάζει λίγο. Αχ, ευτυχώς. Ευτυχώς κατάφερα να φτάσω στον πάτο αυλαβής. Αλλά αυτό ήταν σχεδόν σαν τον τρεχαντήρι. Το χειρίστηκες πολύ καλά, Τζούλιαν. Έχω σεβασμό. Λοιπόν, όλοι επιβιβάζονται. Παπά, πιστεύω ότι πρέπει να με κουβαλήσεις, γιατί δεν μπορώ να μπω στο αυτοκίνητο. Τζούλιαν, έχεις γίνει πολύ βαρύς. Να, τώρα πρέπει να είσαι αποθηκευμένος. Ω, αλλά πρέπει να μπει και το αναπηρικό καροτσάκι. Εντάξει, θα πάει εδώ στο πορτμπαγκάζ. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα τόσο ευρύχωρο αυτοκίνητο. Α, επίσης, Τζούλιαν, έχω μιλήσει και με την Κλαούντια. Πρέπει να περάσουμε από το εμπορικό κέντρο. Α, πρέπει να πάρουμε κέικ για απόγευμα και να πάρουμε ένα φόρεμα από το πλυντήριο. Α, ναι, εντάξει, όλα καλά. Μου αρέσει το εμπορικό κέντρο. Ας το κάνουμε αυτό. Εντάξει, όλοι σε θέση, ας ξεκινήσουμε τώρα. Έτσι, Τζούλιαν, είμαστε ήδη στο εμπορικό κέντρο. Ω, υπέροχα! Περιμένω με ανυπομονησία να δω τι θα βιώσουμε σήμερα και ανυπομονώ για τα κέικ. Ω, άνθρωπε, αυτό ήταν πραγματικά ξανά μια πραγματική προσπάθεια να μπω εδώ στην αναπηρική καρέκλα. Είναι κάπως πιο εύκολο όταν μπορείς απλά να βγεις. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, μπορώ να οδηγήσω πάλι την αναπηρική καρέκλα. Γιούχου! Έτσι, Ιουλιανέ, πρώτα πάμε να πάρουμε την τούρτα. Μπαμπά, αυτό είναι τώρα πολύ χαζό. Υπάρχουν τώρα βήματα παντού. Δεν μπορώ να ανέβω με την αναπηρική καρέκλα. Τι θα κάνω τώρα? Α, ναι, νομίζω. Δεν θα διαρκέσει πολύ. Παραλαμβάνω το κέικ και απλά περιμένεις εδώ. Και μην προκαλείς προβλήματα. Ω, άνθρωπε. Αυτό είναι τώρα εντελώς ηλίθιο. Ήθελα να δω το κατάστημα με τα κέικ και να δω τα πάντα. Και τώρα κάθομαι απλά εδώ. Ω, ο παπάς είναι ακόμα στην ουρά. Διαρκεί τόσο πολύ τώρα. Είναι πραγματικά είμαι βαρετό. Αλλά έχω την αναπηρική καρέκλα, οπότε μπορώ απλώς να κυκλοφορώ λίγο γύρω. Υπότιτλοι από την κοινότητα. Από την κοινότητα Αμάρτωτορ. Τι ήταν αυτό? Από πότε υπάρχουν οδηγοί σε ένα εμπορικό κέντρο? Ένας αναπηρικός καρέκλα. Πιστεύω ότι χτύπησα το κεφάλι μου. Όχι, συγγνώμη. Δεν την είδα καθόλου και μετά δεν βρήκα το φρένο. Λυπάμαι. Τι έχει συμβεί? Συγγνώμη, θα επιστρέψω σύντομα. Αυτός είναι ο γιος μου. Πρέπει να φροντίσω αυτό για λίγο. Τζούλιαν, τι έχει συμβεί εδώ? Είστε καλά? Μπορώ να σας βοηθήσω να σηκωθείτε? Ναι, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ήταν αυτό το αγόρι εκεί. Με πέταξε απλώς. Ναι, όπως είπα, λυπάμαι πραγματικά. Δεν είχα καμία πρόθεση, δεν την είδα. Ναι, Τζούλιαν, θα πρέπει σίγουρα να προσέχεις και εσύ όταν κυκλοφορείς με την αναπηρική καρέκλα εδώ γύρω. Ελπίζω όλα να είναι εντάξει μαζί σας. Δεν τραυματίστηκατε σοβαρά? Ναι, θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός τώρα. Συγγνώμη. Α, καλά. Αισθάνομαι καλύτερα τώρα, οπότε όλα πήγαν καλά. Ευτυχία μέσα στην ατυχία, όπως λένε, σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα. Ω, Θεέ μου, τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά. Τότε ίσως να πάρουμε πρώτα το φόρεμα της μαμάς από το πλυντήριο. Και ευτυχώς υπάρχει εδώ και ένα ανελκυστήρα. Εντάξει, μπαμπά, είμαι μέσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα τα πούμε σύντομα. Έτσι. Και είμαστε ήδη στον πρώτο όροφο. Ευχαριστώ που με βοήθησες να βγω, μπαμπά. Η όπισθεν δεν είναι τόσο εύκολη ακόμα. Και τα κατάφερα. Έτσι, Ιουλιανέ, τώρα θα πάω μπροστά στον πολιτή και θα ρωτήσω για το φόρεμα της μαμάς. Και καλύτερα να μείνεις εδώ και να μην κάνεις τίποτα πριν συμβεί κάποιο ατύχημα. Ναι, αυτό ήταν αρκετά αμήχανο. Καλύτερα να μην κινούμε τόσο πολύ τώρα. Αυτός ο καπέλο φαίνεται πραγματικά δροσερός. Θα πρέπει να τον δω από κοντά. Ω, Θεέ μου, θα ήθελα να τον αφήσω ελεύθερο. Προσπαθώ να πλησιάσω. Όχι, το στήθος πέφτει κάτω, πάνω σε μένα. Με αυτή την όθηση τώρα επιστρέφω με πολύ ταχύτητα. Όχι, τώρα θα με... Έπεσα κατευθείαν στον ράφι με τα ρούχα, όλα έπεσαν.
Και εκεί είναι το επόμενο ράφι ρούχων με έριξες. Οχ, τώρα προκάλεσα ξανά ένα μεγάλο χάος εδώ. Τζούλιαν, τι κάνεις? Θα έπρεπε απλά να καθίσεις εκεί ήρεμα. Έριξες όλα τα ρούχα. Είσαι καλά, τραυματίστηκες? Όχι. Ευτυχώς προσγειώθηκα, μαλακά. Τι δεν συμβαίνει εδώ? Όλα είναι ανακατεμένα. Τι είναι αυτή η ανοησία? Εντάξει, Τζούλιαν, πρώτα πίσω στο αναπηρικό καροτσάκι. Είναι σε αναπηρικό καρότσι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Όλα καλά. Να, στην πραγματικότητα δεν είμαι πραγματικά σε αναπηρικό καροτσάκι. Ήταν πραγματικά μια πολύ ανόητη σφάλμα. Έτσι, τώρα έχουμε τακτοποιήσει όλα ξανά. Όλα καλά. Ας ηρεμήσουμε όλοι ξανά. Λοιπόν, Τζούλιαν, τουλάχιστον βρήκες κάτι να φορέσεις. Τζούλιαν, σήμερα προκαλείς πραγματικά προβλήματα, πρέπει να το πω. Ναι, ξέρω, συγγνώμη, νόμιζα ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα με την αναπηρική καρέκλα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να χειρίζεσαι όλα σωστά και έτσι... Α, επιτέλους στο σπίτι. Τι ευτυχία. Τώρα θέλω απλά να πάω στο δωμάτιό μου και να παίξω Roblox και μετά να παραδώσω την αμαξίδιο το συντομότερο δυνατό. Α, ήξερα ότι άκουσα κάτι στην κουζίνα. Επιτέλους είστε εδώ. Πω που πήρατε τόσο πολύ χρόνο. Έχετε μαζί σας τα πάντα και την τούρτα και το φόρεμά μου. Ναι. Α, οπότε αυτό είναι ο αμαξίδιος σου, μικρέ. Λοιπόν, ο πατέρας Μαρτίν μου τα είπε όλα στο τηλέφωνο νωρίτερα, οπότε ήδη ξέρω, οπότε περιμένω να δω πώς θα πας και τι άλλο έχεις να μου πεις. Έχεις, αλλά ναι, είναι πραγματικά κάτι καλό, οπότε και ίσως είναι επίσης σημαντικό και σωστό και μια φορά να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο και να δοκιμάσεις τον εαυτό σου για να δεις πώς νιώθεις και πιστεύω, το βρίσκω πραγματικά υπέροχο ότι το κάνεις αυτό, Ιουλιανέ. Είμαι περήφανος για σένα. Ναι, ευχαριστώ, μαμά. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό μπορώ να το πω σίγουρα. Ναι, Τζούλιαν, μπορώ να το φανταστώ πολύ καλά. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και σωστό να το δοκιμάσεις. Και ότι μπορεί κανείς να αναπτύξει πραγματικά κατανόηση και συμπάθεια για τους ανθρώπους που κινούνται με αναπηρική καρέκλα. Α, ναι, Κλαούντια, η τούρτα και το φόρεμα είναι ακόμα στο αυτοκίνητο. Μόλις βοήθησα τον Τζούλιαν να μπει. Εντάξει, ναι, κανένα πρόβλημα. Τότε θα βγω γρήγορα έξω να πάρω τα πράγματα και μετά θα πω ότι υπάρχει κέικ και καφέ για όλους. Μάρτιν, θα μπορούσες να στρώσεις το τραπέζι, παρακαλώ. Φυσικά, Κλαούντια, θα το κάνω αμέσως. Θα ξεκινήσω με τον καφέ. Ιούλιανέ, ναι, πόσο φοβερό, είσαι τόσο σημαντικός! Σε αναπηρικό καρότσι. Δεν πίστευα ότι θα το καταφέρεις. Κουλ, μπορώ να κάνω μια βόλτα κι εγώ. Παρακαλώ. Α, ναι, Έμα, αλλά θυμάσαι, αυτή είναι πραγματικά μόνο μια πρόκληση 24 ωρών που κάνει ο Ιουλιανός. Οπότε δεν είναι πραγματικά σε αναπηρικό καροτσάκι, ξέρεις. Και Τζούλιαν, πραγματικά σεβασμός, δεν θα περίμενα αυτό από εσένα. Πραγματικά δροσερό. Ναι, ξέρεις, Έμα, αυτός είναι ο τρόπος που αντέδρασα και εγώ στην αρχή. Απλά, cool, αναπηρικό καροτσάκι, αλλά έρχονται πραγματικά πολλά προβλήματα με αυτό. Οπότε πρέπει να έχεις πραγματικά σεβασμό για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να διαλέξουν αν θα είναι σε αναπηρικό καροτσάκι ή όχι. Έχεις πραγματικά πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξεις. Εντάξει, κατάλαβα και ναι. Ναι, αλλά τα ελαστικά είναι πραγματικά δροσέρα. Έχουν ψάρια πάνω τους και κολυμπούν εκεί. Και όταν τρέχεις τότε κολυμπούν σε κύκλους. Πολύ ωραίο. Ναι, φυσικά έχεις δίκιο. Συνεπώς, η ίδια η αμαξίδιο είναι φυσικά πολύ cool. Εντάξει, αδερφέ. Λοιπόν, αν καθίσεις τώρα εδώ στο τραπέζι... Αν θέλεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Τότε δεν θέλω να είμαι τόσο άσχημος και θα μετακινήσω την καρέκλα λίγο στην άκρη, ώστε να μπορείς να κάτσεις στο τραπέζι. Πολύ ευγενικό από σένα, Χάνα. Ναι, δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου τώρα, να τον παρκάρω εκεί. Αλλά τώρα ο χώρος μου είναι ελεύθερος. Υπέροχο. Ναι, αλλά μην το συνηθίσεις. Ήτανε μόνο εξαίρεση. Αχ, τέλειο, αυτό το δαμασκινόπιτα είναι απλώς το απόλυτο αγαπημένο μου κέικ και μυρίζει πραγματικά τόσο υπέροχα. Λοιπόν, αγαπητά παιδιά, απολαύστε το γεύμα σας! Παιδιά, μετά από αυτή την ημέρα, πραγματικά θέλω πολύ τώρα αυτό το κομμάτι κέικ. Και το κακάο είναι επίσης δικό μου, τέλειο. Και μετά, πάω στο δωμάτιό μου να παίξω Roblox. Ναι, το κέικ και τον καφέ, τα αξίζαμε πραγματικά τώρα. Ήταν πραγματικά νόστιμο. Έτσι και τώρα θέλω να πάω στο δωμάτιό μου. Όχι, εδώ υπάρχει και σκάλα. Σκόνη, πώς θα ανέβω εκεί πάνω? Όχι, σωστά. Έχουμε αρκετές σκάλες στο σπίτι. Στιγμή, ερχόμουνα. Κλαούντια, μπορείς να καθαρίσεις το τραπέζι? Ευχαριστώ. Θα επιστρέψω σύντομα, είχα κάτι στο εργαστήριο. Λοιπόν,
είχα αυτό το ξύλινο σανίδα εδώ, πιστεύω ότι μπορώ να σε σπρώξω πάνω. Είναι αρκετά χαζό ότι το σπίτι μας δεν είναι προσβάσιμο, αλλά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα έρθεις σήμερα με το αμαξίδιο. Έτσι, νομίζω καλύτερα να σε σπρώξω λίγο, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Και με πολύ όθηση πάνω και τα κατάφερες. Ευχαριστώ, μπαμπά! Πραγματικά κάνεις τόση προσπάθεια σήμερα όλη την ημέρα. Είμαι πραγματικά αρχίζω να αισθάνομαι κακά γι' αυτό. Πρέπει να φροντίζεις για μένα όλη την ώρα. Όχι, η σκάλα εδώ είναι ακόμα πιο απότομη. Αυτό είναι ήδη το επόμενο πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουμε να ανεβούμε εκεί? Τότε πιστεύω ότι ούτε η ξύλινη πλάκα θα βοηθήσει. Ξέρεις κάτι, μπαμπά? Νομίζω ότι έχω κουραστεί. Τα πάντα είναι λίγο βαρετά. Δεν έχω όρεξη γι' αυτό πια. Απλώς θα σηκωθώ τώρα και θα πάω επάνω. Τζούλιαν, τι σκοπεύεις να πεις στον Λάσε στο νοσοκομείο αύριο? Ότι απλώς τα εγκατέλειψες? Ξέρεις, ο Λάσε είναι δεμένος στην αναπηρική καρέκλα. Δεν μπορεί να επιλέξει αν θα είναι στην αναπηρική καρέκλα ή όχι και αν τα πόδια του θα λειτουργήσουν ξανά. Λοιπόν, θα έλεγα ότι απλά πρέπει να το περάσεις τώρα. Ναι, πατέρα. Είσαι σίγουρα σωστός. Και πάλι ευχαριστώ που με ανέβασες εδώ. Ω, Ιούλιαν, το κάνουμε μεγάλη χαρά. Έτσι, τώρα τελικά το κατάφερα να το φέρω εδώ στον υπολογιστή. Και τώρα απλά θα παίξω λίγο Roblox και μετά θα πάω για ύπνο και αύριο μπορώ να επιστρέψω την αναπηρική καρέκλα. Είναι πραγματικά πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν, αλλά είναι πραγματικά υπέροχο από τον πατέρα μου που με βοήθησε τόσο πολύ όλη την ημέρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε επιτέλους ξανά στο νοσοκομείο, οπότε η πρόκληση τελειώνει ουσιαστικά. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι μακρύτερες 24 ώρες που έχω κάνει ποτέ. Και συνεχώς να μπαίνεις και να βγαίνεις από το αυτοκίνητο και όλα αυτά με την αναπηρική καρέκλα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ προσπάθεια. Πιστεύω ότι κανείς δεν σκέφτεται αυτό. Ω, γεια, εκεί πέρα είναι και ο Λάσε. Τι λες, Τζούλιαν, πώς πήγε? Επομένως, αφήνεις πραγματικά να γρατζουνίζεις τον σεβασμό σε σένα. Τα πάντα που πρέπει να διανύσεις, αυτές ήταν για μένα τώρα πραγματικά μόνο 24 ώρες. Και εσύ το έχεις αυτό κάθε μέρα, αυτές τις 24 ώρες στην αναπηρική καρέκλα ουσιαστικά. Λοιπόν, δεν το φανταζόμουν τόσο δύσκολο, πραγματικά. Ω, Ιουλιανέ, είσαι εδώ! Θέλεις να δώσεις πίσω την αναπηρική καρέκλα? Δεν την χρειάζεσαι πλέον! Γεια σου, Λούσι, ναι, μπορείς να το πάρεις πίσω τώρα. Λοιπόν, σίγουρα έχω μάθει το μάθημά μου. Επομένως, Ιούλιαν, αυτή ήταν φυσικά για σένα επίσης μια τεράστια πρόκληση, επειδή δεν είσαι συνηθισμένος να κάθεσαι σε αναπηρική καρέκλα. Το κάνω αυτό κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ήσουν φυσικά πολύ επικεντρωμένος σε αυτό και δεν σκέφτηκες τίποτα άλλο. Για μένα είναι απλώς μέρος της ζωής μου και αυτό δεν είναι το μόνο μέρος της ζωής μου. Έτσι όπως κυκλοφορείς κανονικά, εγώ απλά είμαι σε αμαξίδιο. Έτσι όπως περνάς τη ζωή σου, εγώ απλά κυλώ μέσα στη ζωή και αυτή είναι πιθανώς η μόνη διαφορά μεταξύ μας. Έχεις πραγματικά μια καλή στάση, Λάσε. Παρόλο που πιστεύω ότι οι περισσότερες περιοχές θα έπρεπε να είναι πιο προσβάσιμες, μερικές φορές ήταν ακόμα αρκετά δύσκολο να περάσεις με αμαξίδιο. Ξέρεις κάτι, νομίζω πως ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι μαζί. Σοβαρά, είσαι πολύ cool. Υπότιτλοι από την κοινότητα Amara του Όλου. Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται? Είμαι η Emma Vogel. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα από την οικογένεια Vogel, τότε δείτε στο Spotify. Περάστε από το iTunes ή το Amazon Music, γιατί εκεί θα βρείτε τα ακουστικά παιχνίδια Tongen μας. Και πιστέψτε με, είναι πραγματικά δροσερά. Και μόνο ένα πράγμα θα πω, καλά να περάσετε ακούγοντας.